Όπως είχαμε πει πριν από 20 λεπτά, μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ΕΑΣΚΕΑ, το κύριος Παπαβασιλείου. Κύριε Παπαβασιλείου, για ακόμα μια φορά, δυστυχώς, αντί να ερχόσαστε εδώ για να συζητάμε για όμορφα κοινοτικά προγράμματα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους αγρότες μας και όλα αυτά τα ευχάριστα που θα μπορούσαμε να συζητάμε σε μια χώρα που θέλει να βρεθεί σε ανάπτυξη, για ακόμα μια φορά καλούμαστε να συζητήσουμε το πώς θα μείνει ανοιχτή η ΕΑΣΚΕΑ του ΚΙΑΤΟΥ. Λοιπόν, καλησπέρα πρώτα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλησπέρα και σε όλους τους Κορίνθιους και δύο στους αγρότες. Και για να μην το ξεχνάμε, γιατί αρχίζει σιγά σιγά και φεύγει από τη δημοσιότητα, να εκφράσουμε μια ακόμη φορά τη συμπαραστασή μας και τη συμπαθιά μας στους ανθρώπους της μάντρας και σε αυτόν τον ταλέπορο κόσμο εκεί πέρα και στους συγγενείς των θυμάτων των 22-23, πόσο είναι. Πραγματικά, ειλικρινά, λυπάμαι γι' αυτό και εκφράζω τη συμπαθιά μου. Και δεν ξέρω για τη συμπαράσταση στην ΕΑΣΚΕΑ του. Ναι, έχουμε κάνει και κοινή διάφορα κτλ. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί αυτό δεν χρειάζεται. Πραγματικά, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, αντί να ερχόμαστε εδώ και να συζητάμε για το αύριο, για το μέλλον, για το πώς θα πάμε μπροστά, σαν αγροτικός κόσμος της Κορινθίας, έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή μια ισοστρέφεια πάλι, μια τρομολαγνία με αποτέλεσμα μια ένωση, με λίγα λόγια για να είμαι ακριβολογό, η οποία είναι πραγματικά υγιέστατη, γιατί δεν το λέω εγώ. Είναι, αυτό το λέει η αγορά γενικά της. Και όχι μόνο της Κορινθίας, γιατί έχει μια εμβέλεια και πέρα από τα σύνορα της Κορινθίας. Αυτή τη στιγμή η Ένωση ΚΙΑΤΟΥ ζει σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Για το αν θα λειτουργήσει αύριο, με όλα αυτά τα οποία έχουμε πει και στην προηγούμενη, μην είμαστε και κουραστικοί, με τους εργαζόμενους, τους 40 εργαζόμενους, με το να πιστώνει χιλιάδες αγρότες να καλλιεργούν. Και τόσα άλλα πράγματα με φιαλόες σε κρασί, που φενεούς στις βανίλες, φενεούς στα φασόλια. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι ό,τι πιο άσχημο μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή. Και το λέω με τα λύπη μου. Έχει έρθει λοιπόν, είδαμε ότι το κυκλοφορείτε κι εσείς. Από ό,τι φαίνεται όμως το κυκλοφορούν πριν από εσάς και κάποιοι άλλοι από γραφείο σε γραφείο. Έχουμε ζεστή πολύ εδώ μέσα, θέλω να το πω. Ναι. Είναι ζεστή ατμόσφαιρα. Ζεστή ατμόσφαιρα, καλά. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μου, συνεχίστε να είμαστε εγώ. Ένα έγγραφο λοιπόν μας δείχνετε που αποτελεί στην ουσία την ταφόπλακα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια διπιστωτική πράξη η οποία κυκλοφορεί κρίμα κιόλας για τη νέα Ελλάδα του 2017. Από γραφείο εις γραφείο του Υπουργείου της Αγροτικής Ανάπτυξης και μάλιστα υπάρχει φήμη ότι ο κύριος Υπουργός αυτή τη διαπιστωτική πράξη για λύση και τον ξαφνικό θάνατο της ΕΑΣΚΕΑ του την έχει υπογράψει. Και έχει ξεκινήσει, είναι το ίδιο πράγμα που είχαμε πει πριν από αρκετό καιρό. Αφετηρία ήταν. Ας αφήσουμε όλα, όλα τα άλλα τα οποία είχαμε. Αφετηρία ήταν η τροπολογία η οποία κατατέθηκε ένα βράδυ από τους γνωστούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στις 12 Οκτωβρίου. Εμείς διορθώσαμε, είχαμε διορθώσει μάλλον από πριν, ό,τι έβλεπε η τροπολογία και στην πορεία βλέπουμε με τα λύπης μας ότι σε αυτή τη διαπιστωτική πράξη δεν αφορά την τροπολογία αυτή, αλλά έχει προκύψει νέο πρόβλημα για ένα συνεταιρισμό της Γκούρας, αν ήταν δασικός ή δεν ήταν. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έχουμε το κουνούπι με την καμήλα. Την καμήλα την καταπίνουμε και στο κουνούπι που είναι ο συνεταιρισμός κολλάμε. Όχι, κολλάμε, πνιγόμαστε. Και πάμε στην εντατική. Ναι, και κάτι πολύ έτσι, απλά, δηλαδή για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει. Δηλαδή, είναι δυνατόν σε 33 μετόχους. Όταν ένας συνεταιρισμός έχει πρόβλημα σε μια οργάνωση, να διαλύσει την οργάνωση, μπορείς να διαλύσεις τον συνεταιρισμό. Μπορείς στον συνεταιρισμό, έχεις όλα τα βοηθήματα, τα ένδικα, να κάνεις τη δουλειά στον συνεταιρισμό. Η οργάνωση που κολλάει. Νομίζω, και για να μην μακρηγορώ και κουράζω, ότι αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή ή περιραίει, σε αυτή την περιραίουσα κατάσταση, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχει λοιπόν, έχει έρθει στα χέρια σας. Έχει έρθει στα χέρια σας ένα χαρτί που λέει ότι η κυβέρνηση σκέφτεται σοβαρά να κλείσει την ΕΑΣΚΕΑ του. Το Υπουργείο Εμπορίου σκέφτεται σοβαρά. Μένει μία υπογραφή. Αυτή είναι η πληροφόρηση. Από ποιον είναι η υπογραφή? Η υπογραφή αυτή είναι από τον Υπουργό Οικονομικών, γιατί είναι κοινή υπουργική απόφαση, από τον κύριο Παπαδημητρίου. Ο οποίος ευελπιστώ και πιστεύω ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της οικονομίας, είναι της πιάτσας, να οδηγηθεί σε τέτοιο λύστημα. Είναι παράνομο, αντισυνταγματικό. Εντάξει, δεν το λέω εγώ. Το λένε έγκριτοι νομικοί
και το λέει όλος ο κόσμος ο οποίος έχει μια άποψη γύρω από τις ανώνυμες εταιρείες. Ένα απλά υγιή φορέα δεν τον κλείνεις, προσπαθείς να τον σώσεις. Επιπροσθέτως και αυτό. Όταν είναι κάτι υγιές δεν το κλείνεις. Ναι, ναι. Πιστεύω, για να προχωρήσω ακόμα περισσότερο, ότι είναι μια πρωτοφανής δίωξη εναντίον της Ένωσης Κιάτου. Είναι καθαρά πολιτική δίωξη. Είναι ένας τσαμπουκάς. Είναι και για το πρόσωπό σας. Και για το πρόσωπό μου, σε φέστε. Μα και εσείς δεν κάθεστε να βγάσεις. Πήγατε και φέρατε το Ρωμανιά να μιλάει για το συνταξιοδοτικό. Ο Ρωμανιάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω τυχαίνει μιας αναγνώρισης από όλο τον κόσμο. Μα δεν έχει βγει η θηλιά από το λαιμό της ΕΑΣΚΙΑ του και εσείς πάτε και προκαλείτε. Γιατί κάπως έτσι το βλέπω εγώ πλέον την κατάσταση. Αν μια ομιλία του Ρωμανιά σε ένα γεμάτο κινηματοθέατρο στο Κιάτο. Που είχατε κάνει κινητοποίηση εσείς για να καταλαβαίνω. Δεν έχουμε κάνει και μεγάλη κινητοποίηση. Και αυτή δεν είχαμε κάνει και κινητοποίηση. Τι θα γινόταν, αλλά εδώ γεννάται και ένα ερώτημα. Ζούμε σε ελεύθερη οικονομία, ζούμε σε ελεύθερο κόσμο, ζούμε σε δημοκρατία ή ζούμε στη Βόρεια Κορέα. Καλά. Ας τα αφήσουμε αυτά τα περί Βόρειας Κορέας. Πρώτα απ' όλα, επειδή μου το θυμήσατε κιόλας, θέλω για τις υπερβολές οι οποίες έγιναν το βράδυ εκείνο, ας πούμε, στις 12 Οκτωβρίου, αν υπερέβαλα και πολλές φορές εντός εισαγωγικών ίσως να χειδεολόγησα, να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Γιατί εγώ δεν είμαι κομπλεξικός και ίσως. Μιλάμε για την ομιλία εκείνη με τον κύριο Ρωμανιά. Όχι, όχι. Μιλάω για την συνέντευξη η οποία έχει δοθεί το βράδυ. Που είχε ψηφιστεί η περίφημη μετροπολογία στο ράδιό σας. Εντάξει, αν υπερέβαλα, νομίζω ότι δώσαμε, νομίζω ότι δώσαμε και εμείς αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο διατάφτα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπαδημητρίου κρατάει στα χέρια του το αν θα μείνει ανοιχτή ή όχι η ΕΑΣΚΙΑ του. Κατά την πληροφόρηση που με ποιο, για ποιο λόγο να κλείσει. Για εκείνο το ότι δεν συμμορφώνεται. Ότι ο δασικός συνεταιρισμός Γκούρας. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό, τίποτα άλλο. Ένας μέτοχος μας δεν είχε τις προϋποθέσεις μέλους μετόχου τους της ΕΑΣ. Συγγνώμη, η πληροφόρηση που έχετε εγώ, συγγνώμη και όλο, είναι αξιόπιστο το άτομο που σας κάνει την πληροφόρηση αυτή, γιατί εμένα αυτό το ερώτημα μου γεννάτε. Αυτοί οι οποίοι μας κάνουν την πληροφόρηση, είχα μιλήσει και με τον κύριο Κασίμη, τον Γενικό Γραμματέα, έχουμε κάνει δύο συναντήσεις. Είναι γνώστης το θέμα. Και λυπάμαι. Και ο κύριος Κουρεμπές ήταν γνώστης του θέματος. Με τον κύριο Κουρεμπέ δεν έχω μιλήσει. Εντάξει, σήμερα φάνηκε σε εκπομπή του Νίκου Νικολόπουλου ότι είναι γνώστης του θέματος. Θα τα ξέρει μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, από το κόμμα του κτλ. Ωραία, άρα το γνωρίζουν όλοι. Και είναι Κορίνθιοι. Πρέπει να το ξέρει. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής είναι Κορίνθιοι. Για να τα λέμε αυτά. Και η ΕΑΣΚΙΑ του είναι μία από τις 3-4 δυνατές ΕΑΣ του νομού μας. Ένα λεπτό. Μας αδικείτε. Ίσως να είναι από τις δυνατότερες στον νομό, χωρίς να μιλήσω και την κόρη, γιατί αυτή είναι μια δυνατή οργάνωση, και χωρίς να θέλω να απαξιώσω τις άλλες, αλλά και μία από τις καλύτερες οργανώσεις, πιστεύω, πανελλαδικά πλέον. Ωραία. Εντάξει. Αυτό είναι θέμα. Ωραία. Ναι. Αλλά είναι μικρό στοιχείο, βέβαια, υπάρχουν ισολογισμοί. Εντάξει. Και αυτή την νέα, λοιπόν, υπάρχει ένα έγγραφο. Τι λέει αυτό το έγγραφο? Ότι κλείνει, ότι λύεται. Η διαπιστωτική αυτή πράξη είναι αυτό το οποίο έλεγε η τροπολογία. Αυτοδίκαια λύση και καθαρίση. Η οποία δηλαδή τροπολογία. Για τρελά πράγματα. Η οποία τροπολογία έδινε την τιμωρία χωρίς να. Συγγνώμη για να. Γιατί εμείς θυμόμαστε το τι είχε γίνει και πώς θα μπορούσαμε να το ξεχάσουμε. Αν υπάρχει συνεταιρισμός ο οποίος έχει πάνω από το 20%. Έτσι. Αυτό δεν υπάρχει. Πάει αυτό. Τώρα έχουμε καινούριο. Τώρα έχουμε καινούριο. Ότι ο συνεταιρισμός Γκούρας. Παραδόξως, ο συνεταιρισμός Γκούρας, ένας συνεταιρισμός ο οποίος έχει όλα τα εχέγγυα, έχει αναγνωριστεί κανονικά, με απόφαση πρωτοδικίου και έχει κατατεθεί, ας πούμε, και στην επιτροπή του άρθρου 18 στο Μητρό, του Υπουργείου. Βρίσκεται στο Μητρό. Σαφέστατα. Γιατί δεν μπορεί να είναι ο συνεταιρισμός Γκούρας? Έτσι θέλουν. Λένε κάποια κριτήρια. Όχι, τα κριτήριά τους είναι εντελώς άτοπα. Δεν κρατάνε πουθενά. Δηλαδή, έχουμε μιλήσει και με τον επιμελητήριο. Έχουμε μιλήσει. Και εγώ με τον Δημητριάδη. Λέω ότι είναι απέναντί μου, αλλά τα κριτήρια που τον βάζω απέναντί μου είναι υποκειμενικά. Είναι γιατί δεν στραφούλησε. Είναι ο άνθρωπός μου. Αλλά είναι υποκειμενικά τα κριτήρια. Το θέμα είναι σε ποια κριτήρια στέκονται. Ακριβώς, πού πατάνε αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς κρίνεται.
Ψάχνουμε να βρούμε. Μήπως σας είπανε σε κάποιο τηλέφωνο που παρετήσουν. Γιατί θα μείνουν 41 άνθρωποι στον δρόμο, ψάχνουμε νομίζω, να βρούμε. Νομίζω ναι, ότι αυτό είναι το. Εδώ μιλούν για να. Είναι μπροστά μου τη διαπιστωτική πράξη για ένα αγροτικό συνεδρισμό Κούρα, ο οποίο λέει δεν είχε τη μετοχική ιδιότητα τότε κτλ. Δηλαδή μιλάμε κάτι γελία επιχειρήματα. Ναι, όταν πριν αποδοθεί η τιμωρία με την τροπολογία, την είχε τη μετοχική ιδιότητα ο συνεδρισμό τη Κούρα. Σαφέστατα. Κομπλέ. Κομπλέ. Ωραία, συνεχίζουμε. Όταν... Πρώτα απ' όλα εδώ έχουμε το, για τους φίλους που δεν θυμόνται την προηγούμενη εκπομπή, είχαμε ένα νόμο που έδινε, που έλεγε ότι είναι παράνομο, ας πούμε, ο Δημητριάδης να βγαίνει στο ραδιόφωνο, αλλά δεν έλεγε ποια είναι η ποινή. Ο Δημητριάδης βγήκε στο ραδιόφωνο, ναι, παρανομούσε μέσα σε εισαγωγικά, αλλά ξαφνικά βγήκε η μία τροπολογία που έλεγε ότι κλείνει το ραδιόφωνο επειδή έχει το Δημητριάδη. Έτσι, ναι, έγινε. Κάπως έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επικαλούνται για να το κάνουμε το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο ότι ο συνεταιρισμός αυτός είναι δασικός συνεταιρισμός. Ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι στη δύναμή σας. Αυτός είναι στη δύναμή μας. Έτσι, ωραία. Απλούστατα, υπάρχει μια απάντηση. Με πόσο της 100? Με γύρω στο 14%. Εντάξει. Τους απαντήσαμε και τους στείλαμε φυσικά τα δικαστικά έγγραφα ότι αυτός ο συνεταιρισμός δεν είναι δασικός και είναι γεγραμμένος στο πρωτοδικείο κιάτου με αύξοντα αριθμό 37 σαν αγροτικός συνεταιρισμός Γκούρας. Ωραία. Τροποποιήσαμε και το καταστατικό και το εναρμογήσαμε με το νέο νόμο περί συνεταιρισμών και το στείλαμε με εντολή της Ειρηνοδίκου να εγγραφεί στο Μητρό. Εντολή όχι δική μου. Επειδή μπορεί να έχει γίνει λάθος. Γιατί εδώ πήγαμε να πουλήσουμε. Εδώ αγόραζαν οι άλλοι 100.000 σφαίρες και βλήματα και εμείς θα τους έλαμε 300-200.000 δώρο. Επειδή λίγο το κράτος λειτουργεί λίγο περίεργα. Εδώ υπάρχει ένα κενό, βέβαια, στα 100 με 300. Λάθος κάναμε. Τα άλλα 200 που θα πηγαίναν. Λάθος. Λοιπόν, θα τους έμεναν και αμανάτι, δεν θα ξέραμε θα τα κάνουμε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν γίνονται λάθη. Συχνά από ό,τι φαίνεται. Εσείς πήγατε στον κύριο Παπαδημητρίου, πήρατε ας πούμε το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κασίμη, να πάτε στον τον κύριο Παπαδημητρίου να του πείτε ότι άνθρωπε μου, επειδή βλέπουμε αυτό. Ένα. Ή στον υπουργό που έχει τον πρώτο υπουργό. Θα σας πω. Κάναμε πολλές συναντήσεις με τον κύριο Μπακούρο, είναι ο ειδικός σύμβουλος του υπουργού. Ο οποίος μας διαβεβαίωνε κάθε φορά. Ο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και από πίσω η διαπιστωτική πράξη ήταν πάνω στο τραπέζι του. Έτοιμη για υπογραφή. Ένα. Έκανα δύο συναντήσεις με τον κύριο Κασίμη, με τον οποίο γνωριζόμαστε. Μήπως δέχεται πιέσεις ο κύριος Παπαδημητρίου από κάποιον. Τώρα. Αλλά δεν έχει υπογράψει. Δηλαδή αυτό που μας δείξατε. Λείπει και η υπογραφή του κύριου Παπαδημητρίου. Όχι, αυτό δεν έχει υπογράψει ούτε ο Αποστόλου. Ναι. Τώρα είναι υπογεγραμμένο από τον Αποστόλου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε πληροφόρηση ότι από τον Αποστόλου είναι υπογεγραμμένο. Μήπως είναι. Και οδεύει προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας. Μήπως είναι όπως ήταν πριν από δύο μήνες περίπου και απλώς έχει μείνει αυτή η εκκρεμότητα στον αέρα. Αυτή η διαπιστωτική εδώ κυκλοφορεί μέσα στα γραφεία από τις 18 Οκτωβρίου. Ωραία. Στις 12 ψηφίστηκε η τροπολογία και μου κάνει και εντύπωση. Είναι γρήγορο. Ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Έχουμε καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία και υπογράφονται γρήγορα. Μην ανησυχείτε. Διακρίνω εδώ ένα υπερβάλλοντα ζήλο. Όχι υπερβάλλοντα. Λες το κράτος μας, το ταβέλι το λίσταρο. Το κράτος μας δουλεύει με χαρακτηριστικά γρήγορους ρυθμούς. Είμαστε όχι σίγουροι. Παντού όμως. Πάντα. Αποκλείεται τώρα. Παντού. Αυτό συμβαίνει. Τώρα ψεύδεστε. Σε ειδικές περιπτώσεις. Το κράτος μας λειτουργεί με ταχύτητα. Έχουμε μηχανογράφηση special και σε 5 μέρες αποφασίζεται, βγαίνει η τροπολογία και βρίσκουμε και ποιοι είναι να τιμωρηθούν και τους βγάζουμε και τη. Έχουμε και τη διασταύρωση. Είμαστε πολύ γρήγοροι. Εσείς αμφιβάλλετε γι' αυτό? Αμφιβάλλετε ότι το κράτος μας δουλεύει ρολόι? Προσέχω πολύ από εδώ και πέρα πώς θα μιλάω. Έτσι. Άλλωστε. Υφίστε με τώρα τελευταία και παρατηρήσει ότι μιλάς πολύ. Το είπατε και στη συνεργή. Οπότε θέλω να είμαι, να μιλάω λίγο και να είμαι μεστός για τις ουσίες. Θέλουμε να μένουμε, ναι, επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος και ο ραδιοφωνικός αλλά και των ακροατών. Σαφέστατα. Να εξηγούμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν. Πήγατε στον κύριο Κασίμη και του λέτε ότι το και το. Κάναμε δύο συναντήσεις, όχι μία συνάντηση με τον κύριο Κασίμη και μου είπε ότι. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Από τη στιγμή που συμμορφωθεί δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τις οποίες κάναμε μετά. Μου είπε, ξέρεις ότι ο υπουργός θα υπογράψει, συνοήθηκε με τον Μπακούρο, θα σε κλείσουν και μετά πήγε στα δικαστήρια να δικαιωθείς. Κάτι τέτοιο. Και φυσικά όταν το άκουσα, εγώ εξαμάνι. Ναι. Και του λέω, γενικέ μου. Αυτά. Τι τρελά πράγματα. Εντάξει, αυτά όμως είναι τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά. Εμείς δεν είναι απαραίτητο να τα οικειοποιηθούμε αυτά. Όχι, δεν τα οικειούμε. Εγώ τα λέω και μπορεί να με διαψεύσει και να πει ότι δεν είπα έτσι. Εντάξει, αυτά είναι τηλεφωνικά. Γραπτά.
Έχετε στείλει στον κύριο Κασίμη το κετό? Έχουμε στείλει γραπτά, έχουμε στείλει μια επιστολή η οποία κυκλοφορεί από ημέρες, έχει φτάσει μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, έχει σταλεί στους πολιτικούς αρχηγούς, σε όλους οι οποίοι το πήραν και αλλού. Στείλατε μάλιστα, και εξώδικο. Μάλιστα, μου το ξέχασα τότε και το σημαντικότερο, απλά επειδή με ρωτήσατε ευθέως. Τι επίσημο έχετε? Έγινε τηλεφωνική επικοινωνία του κύριου Τατούλη, του Περιφερειάρχη, με τον κύριο Αποστόλου. Μάλιστα. Και το είπε γι' αυτό είχε έρθει και ο Αντιπεριφερειάρχης. Και του Πελοπίδα, του Καλλιέρη, στην Ένωση, με το οποίο του ετέθη το θέμα αυτό. Γιατί μας ξένησε αυτή η συζήτηση. Μας ξένησε αυτή η συζήτηση. Όταν είδε αυτό το οποίο γίνεται και ένας οργανισμός δουλειά με νέους εργαζόμενους και να απειλείται με καρατόμης η Ένωσιά του. Αλλά θέλω να θέσω το σημαντικό αυτό, ότι ο κύριος Τατούλης, Περιφερειάρχης, πήρε τηλέφωνο από τον κύριο Αποστόλου και του είπε ότι υπουργέ μου, αυτό το οποίο συμβαίνει με την Ένωση του, νομίζω ότι είναι αυθαίρετο, παράνομο, αντισταγματικό και δεν μπορείτε να το κάνετε. Και μου είπε ο κύριος Τατούλης ότι του έλεγε άλλα αντάλλων. Επέμενε ο κύριος. Όχι, τίποτα συγκεκριμένο. Επέμενε ο κύριος Τατούλης ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Δεν είναι λογικό. Μα δεν μπορεί να γίνει. Μα δεν μπορεί να γίνει. Αλίμονο να έχει υποκαταστήσει τη δικαστική εξουσία ο κάθε υπουργός. Όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις οργανώσεις, στις ανώνυμες εταιρείες, λύνονται με δικαστήρια. Υπάρχει το δικαστήριο. Και εν πάση περιπτώσει μου δίνεται και η λογικό θα ήταν αυτό αν γινόταν, αν σας λέγανε ότι είστε κατηγορούμενοι πλέον και ότι πάτε για κλείσιμο, γι' αυτό πάμε δικαστήριο. Ακριβώς. Θα είχε λογική. Μα τα τώρα, δικαστήρια είναι αυτά. Το αυτοδικαίως και το... αυτοδικαίως. Αυτά θυμίζουν άλλα πράγματα ειλικρινά. Πρώτα απ' όλα ανοίγει και μια περίεργη... Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον κάπως έτσι το βλέπω. Βιομηχανία από ακριβώς. Ότι... Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή ο εκάστοτε χι υπουργός ή δεν ξέρω κι εγώ, γενικός, όταν είναι πολύ επικίνδυνο. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα να σκέφτεται ο κάθε υπουργός κτλ. Ότι δεν μ' αρέσει εδώ πέρα ο Τσαρμπός, θα τον κλείσω. Δεν μ' αρέσει, θα τον κλείσω. Δηλαδή, όταν υποκαθιστά τη δικαστική εξουσία ο κάθε υπουργός και ο κάθε γενικός γραμματέας, τότε πάμε αλλού, παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, σήμερα είναι η σειρά η δική μου. Η αλήθεια είναι ότι είναι προβληματικό σαν σκέψη. Επιμένω σε αυτό. Σήμερα είναι η σειρά η δική μου. Αύριο τι είναι η σειρά θα είναι. Πιστεύω βέβαια ότι έχει αδρανοποιηθεί και ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα το οποίο το βλέπει αυτό. Έχω μιλήσει με βουλευτές αντιπολίτευσης και μάλλον θα γίνει και περιττούς αυτές τις ημέρες στη Βουλή. Και γενικά νιώθω και λίγο ακάλυπτος. Το είπα και προχθές. Και δεν το λέω εγώ, δεν είμαι κομματόσκυλο. Απλούστατα. Δεν μπορεί να μην τραντάζονται οι ευαίσθητες χορδές σε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά όταν βλέπουν τέτοια πράγματα. Στους τρεις βουλευτές της Κορινθίας έχετε μιλήσει. Με τον κύριο, δηλαδή, Τσόκα, τον οποίο καλέσαμε. Υπάρχει πιθανότητα αυτό απλώς να είναι κάτι που κυκλοφορεί και να έχει μείνει από τότε που ήταν να κλείσει, κύριε Παπαβασιλείου? Υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Πιστεύω ότι θα πρετανεύσει η λογική. Πιστεύω ότι αυτό μας οδηγεί σε τρομολαγνία. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να μας αφήσουν να δουλεύουμε και τους προκαλούμε για οικονομικούς ελέγχους, διοικητικούς ελέγχους, τα πάντα. Θέλουμε να δουλεύουμε. Θέλουμε να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, να ωφελεί το πρωτογενής και να πιστώνονται οι άνθρωποι να καλλιεργούν στο πρωτογενή τομέα, την Ήπεθρο. Αυτή είναι η δουλειά μας άλλωστε. Δεν ζητάμε κάτι άλλο παραπάνω. Μας δείξατε ότι στείλατε εξώδικο. Ναι. Και ζητάτε τι με αυτό το εξώδικο? Με το εξώδικο αυτό επισημαίνουμε σε όλους αυτούς τους κυρίους ότι αυτό το έγγραφο είναι γνώστες, κυκλοφορεί και το παίρνει οποιοδήποτε στα χέρια του και γενικά δημιουργείται μια περιραίωση κατάσταση και ένα κλίμα το οποίο προκαλεί βλάβη στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, ακριβώς, ότι όποιος θα θέλει να κάνει business με τη Νέα Σκιά του θα έχει ένα φόβο όταν είναι με το, με το κεφάλι στεγχώνει. Θέλω πάντως να επισημάνω εδώ και να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Δεν είναι απειλή αυτό. Ότι όποιος συνεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση για να φτάσει να μπει σε περιπέτειες η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και άτου, θα βρει και εμάς απέναντι φυσικά. Αλλά επειδή έχει ετοιμαστεί και από εμάς μια δυνατή ομάδα από δικηγόρους, Χρυσόγονος, συνταγματολόγος, Βλαχόπουλος, καθηγητής πανεπιστημίου κτλ., θα τους αντιμετωπίσουμε. Επειδή έχουμε δίκιο, θα τους κερδίσουμε και μετά θα υπάρχει πρόβλημα με αγωγές, με μηνύσεις. Αυτό δεν θα το αφήσουμε να πέσει κάτω. Αυτό νομίζω είναι θέμα τιμής και θέμα υποχρέωσής μας. Έχει κρατήσει πάντως αρκετά αυτή η κατάσταση.
Δηλαδή τώρα πλέον είναι ήδη δύο μήνες σχεδόν. Έχει δημιουργήσει ήδη πρόβλημα. Ναι. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα ψυχολογία στους εργαζόμενους. Ήδη υπάρχουν εργαζόμενοι πλέον, οι οποίοι, να σας πω, έχουν πάει και στο νοσοκομείο, νιώθουν μια τρομερή ανασφάλεια. Μπαίνουν διάφορες σκέψεις μέσα τους. Κυκλοφορεί στην πιάτσα ότι θα τους κλείσουν. Είναι και θέμα αξιοπρέπειας. Είναι και θέμα αξιοπρέπειας. Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω και κάτι άλλο, επειδή μου έδωσε την αφορμή για αξιοπρέπεια. Ειλικρινά νιώθω πολύ γιατί άσχημα. Έχετε και νέους νομικούς, έχετε δηλαδή. Το να υπάρχει μια κατάσταση ότι κάτι περίεργο γίνεται εκεί και γι' αυτό θα κλείσει και είναι. Να σας πω εγώ και θα... ποιος κρατάει ανοιχτούς, γιατί καταλαβαίνουμε πώς πάνε αυτά. Ναι. Να σας πω έτσι με λίγη, γιατί θέλω να είμαι σύντομος και σαφής. Ενοχλεί η Ένωση Αγροτικών Συνεδρισμών για το. Με όλες τις παθογένειες που φέρνει το συνεδρισμό κίνημα από πίσω του, η Ένωση Αγροτικών Συνεδρισμών και αυτή τη στιγμή κατάφερε να πάρει μια μεγάλη πίτα από την οικονομία της αγροτιάς. Και αυτό έχει ενοχλήσει πολλούς. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά, αλλά μπορεί να γίνουμε κουραστικός, αλλά είναι σημαντικό. Ενοχλεί. Ενοχλεί αυτούς οι οποίοι είναι απέναντί μας. Είναι και πολιτική δίωξη και οικονομική. Θέλουν να μας εξοντώσουν για αυτόν τον λόγο, όχι για τίποτα άλλο. Και νομίζω ότι είναι και το πρόσωπό σας. Πιστεύω ότι είναι και προσωπική στο πρόσωπό σας. Επειδή είστε λίγο σκληρός, λίγο δυναμικός, ίσως προκαλείτε λίγο παραπάνω. Είναι τιμή μου που είμαι πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεδρίων Μακιάτου. Όχι, αυτό λέω. Δεν είναι, αυτό λέω. Κατάλαβα τι μου λέτε. Κατάλαβα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αλλά θα μας προτιμούσαν να είμαστε μια ένωση απαξιωμένη, ένα συνεταιρισμό της πλάκας εκεί κτλ. Εμείς δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να είμαστε τέτοιοι. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι. Θα μας βρουν απέναντι. Τους είχα πει στην προηγούμενη φορά ότι ό,τι τράβηξαν οι άλλοι με τις καθαρίστρες, αν τολμήσουν, θα το τραβήξουν αυτοί με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και του. Δεν μπορεί ελαφριά την καρδία να κλείνει μια ένωση υγιή με ιστορία 100 χρόνων και εμπαρέβαση στον πρωτογενή. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν το επιτρέψει ούτε η κοινωνία να το κάνει. Είσαστε σαφείς. Εκτός από τον κύριο Τατούλη, τον κύριο Περιφερειάρχη. Τον κύριο έχουμε στήσει συνάντηση μεθαύριο, έχουμε στείλει και email. Και οι τρεις βουλευτές να συναντηθούμε τον Πρωθυπουργό. Είναι μια. Έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με τον κύριο Παπαδημητρίου τη Δευτέρα και εμπαράγοντος του Υπουργείου Γεωργίας για να τους εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Αλλά και εγώ έχω αλλάξει ρότα, είμαι πλέον πιο ήρεμος, γιατί πιστεύω ότι το δίκαιο είναι μαζί μας. Χρειάζεται και ψυχραιμία όταν μιλάς σε τέτοιο επίπεδο. Ναι, πρέπει να μηχανείς και την ψυχραιμία σου. Χρειάζεται με λίγα λόγια να αποτυπώνεις την πραγματικότητα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και πλήρως γνώστες οι συγκεκριμένοι υπουργοί και καλό είναι το να υπάρχει μια απευθείας συζήτηση. Εγώ θα παρακαλέσω και αντιπαράθεση των στοιχείων και των επιχειρημάτων. Εγώ θέλω να. Δηλαδή, εδώ πήγανε κάποιοι. Γιατί από τη μία λέμε ότι είναι πολύ γρήγορο το Υπουργείο. Πήγανε κάποιοι να κάνουν την αίτηση για το μέρισμα και βλέπανε, ας πούμε, ο Μιλών ότι η γιαγιά μου είναι 0 ετών, ας πούμε. Οπότε, μηδέν η γιαγιά μου. Αγέννητη δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος και να μην είναι γνώστες κιόλας οι Υπουργοί. Είναι θέμα συμβούλων. Ποιος τους έχει συμβουλεύσει και κάποιος έχει καθοδηγήσει. Μόνοι τους. Εύχομαι να είναι λάθος. Το εύχομαι. Νομίζω ότι όλοι το εύχονται. Το ευχόμαστε για όλους μας. Και θα το δεχτείτε αν είναι λάθος, ότι έγινε ένα λάθος και τελείωσε. Και δεν είμαστε κομπλεξικοί και πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι να κάνουν και λάθη. Απλώς δεν είναι για πολιτική αντιπαράθεση ακριβώς, το θέμα της ΕΑΣ, γιατί ναι. Υπάρχουν 41 οικογένειες εκεί που βγάζουν ψωμί τους. Και πολλοί άνθρωποι που πιστώνται και καλλιεργούν στον πρωτογενή. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή, να πω και το ευχάριστο, ότι για πρώτη φορά τυποποιούμε φασούλια ΦΝΕΟΥ. Πουουέ, έτσι. Τα οποία εξάγονται. Αυτή τη στιγμή δεν, δεν φτάνω για να γίνει εξαγωγή, αλλά στον επόμενο χρόνο πιστεύω ότι θα και είναι θα και όταν στο ράφι του εξωτερικού. Γιατί αν, είναι που, αν γίνουν που γουέ, αν είναι που γουέ, ναι, το που οποίο γουέ, το πάρει και εμείς. Πάρουν και το branding που αξίζει, θα πάρουν και την τιμή που τους αξίζει στην διεθνή αγορά. Εντάξει, και εκεί αντί να συζητάμε για πράγματα τώρα, συζητάμε τώρα με καμιά σωστρέφεια τι είπε η κυρία Θελερίτη, τι είπα εγώ, τι είπα. Ναι. Έχετε μια αγάπη ιδιαίτερα πάντως. Εντάξει, τώρα το οποίο το ξεπέρασε αυτό, δεν θέλω σε προσωπικό στυλ να μιλάω με την κυρία. Η κυρία θέλει να κάνει τη δουλειά τη. Εγώ διαφωνώ μαζί τη. Αυτό που μπορεί να διαφωνεί αυτή με εμένα, δεν κάνουμε ο πολιτικό πολιτισμό. Πάντως, από εδώ και πέρα. Επόμενα βήματα, συνάντηση με τον. Θέλω με την ευκαιρία να δώσω μια απάντηση όμως, επειδή ένα δημοσίευμα, δεν ξέρω αν η κυρία Μαυραγάνη είναι στην πολιτεία των Σχιονίων. Έχει γράψει ένα. Είναι δημοτική σύμβουλο. Πιστεύω ότι είναι λιβελογράφημα βέβαια εναντίον μου, μιλάει για ιδεότητε. Εγώ βέβαια δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο να σας πω ότι
Και επειδή δεν είναι η παρούσα, αλλά καλό θα ήταν από τη δεοντολογία του δημοσιογράφου να με καλέσει και εμένα να απαντήσουμε ένα κείμενο. Έτσι κάνουν νομίζω οι δημοσιογράφοι. Έτσι πρέπει. Δεν γράφει κάτι και μετά παίρνει και τηλέφωνο τον άλλον να ακούσει και την άλλη άποψη. Όπως πολύ καλά κάνατε εσείς, πήρα την κυρία Θελερίδη, τη είπατε, λέει από τον Παπαβασιλείου, εσύ τι λέτε, κυρία Θελερίδη. Και σα είπε τα δικά τη. Έτσι κάπως γίνεται. Νομίζω ότι έτσι σε αυτή τη φάση πρέπει να πάμε. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο γεφυρώνονται και οι διαφορές και δίνονται και λύσεις. Γιατί μπορεί και η κυρία Θελερίδη να μην ήταν ενημερωμένη πλήρω. Δεν είναι απαραίτητο. Επειδή είμαστε εμείς, ένα λάθος που κάνουμε πολύ είναι αυτά που θεωρούμε ότι ξέρουμε εμείς και πολλές φορές δεν τα ξέρουμε στην πραγματικότητα, να θεωρούμε ότι τα ξέρουν όλοι. Καλό είναι λοιπόν να ερχόμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, με τους αρμόδιους βουλευτές, υπουργούς, ώστε να τους ενημερώνουμε. Μα εκεί την κακίζουν την κυρία Θελερίδη, ότι καλό θα ήταν πριν κάνει την επερώτη τροπολογία στη Βουλή. Η κυρία Θελερίδη πάντως ήταν αρκετά θετική όταν ήρθε εδώ, ότι δεν έχω επιθετική εγώ στάση απέναντι στη νέα σκιά του. Και θεωρώ. Έχω άλλη πληροφόρηση βέβαια και εύχομαι να είναι παραπληροφόρηση. Στην εκπομπή μας δηλαδή κάθε άλλο. Δηλαδή ότι τα σκαλοπάτια του Υπουργείου Γεωργίας τα ανεβοκατεβαίνει κάθε μέρα. Στην εκπομπή μας πάντως. Για αυτόν τον λόγο βέβαια. Στην εκπομπή μας πάντως ήταν ότι εγώ θεωρώ ότι θα υπάρχει μια πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο και δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Για να κάθομαι εγώ. Τηλεφωνικά είχε, κυρία Θελερίδη. Τηλεφωνικά. Λοιπόν, νομίζω, ελπίζουμε ότι να υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εύχομαι και επειδή έρχονται οι μέρες οι Άγιες των Χριστουγέννων και των Εορτών, όλους μας και τους ανθρώπους και της ΑΣ εκεί να τους βρουν να εργάζονται στο μετερίζει το οποίο έχουν επιλέξει να εργάζονται, γιατί νομίζω ότι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι το πρόβλημα της ανεργίας. Και θέλω να πω ότι τα παιδιά τα οποία εργάζονται στην Ένωση Αγροτικών Συνδυασμών είναι νέοι άνθρωποι. Ο μέσος όρος ηλικίας, και αυτό που μπορώ να το πω με περηφάνεια, ότι είναι γύρω στα 28 χρόνια. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν δουλειά εκεί και ζουν τις οικογένειές τους. Και φυσικά και πολλοί κόσμοι. Και... Ακριβώς. Κύριε Παπαβασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι ήταν μια γόνιμη κουβέντα. Ναι, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα θέλουμε όταν συναντηθείτε με αυτούς τους αρμόδιους φορείς να μας δώσετε και μια ενημέρωση γιατί ο κόσμος αγωνία. Και καλό είναι να άμεσα να υπάρχει μια ενημέρωση για τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Είπα και εγώ τις απόψεις μου και καλές γιορτές σε αυτό. Να είστε καλά.